Καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε όλοι στο ετήσιο τουρνουά που έχουμε εις μνήμη του Αγίου Χρυσοστόμου Σμύρνης. Ένα τουρνουά που το έχουμε τα τελευταία χρόνια και στέφεται με απόλυτη επιτυχία. Ένα τουρνουά το οποίο φιλοξενεί προσφυγικά σωματεία, καθότι όλοι εμείς έχουμε ρίζες προσφυγιάς. Ένα τουρνουά στο οποίο τιμούμε τον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης και παρά τιμούμε και την ιστορία μας, γιατί σαν πρόσφυγες πρέπει να τιμούμε την ιστορία μας, γιατί η ιστορία μας είναι ο οδηγός μας. Είναι τιμή για μας που κάθε χρόνο μας τιμάνε όλοι στο κάλεσμά μας. Φέτος μας τιμήσανε άλλες τις ομάδες, έχουν εκπροσώπηση δυστυχώς από τις δύο, διότι ο Πανιώνιος για το εκπροσώπου του είχε ένα πολύ σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα και θα είναι μαζί μας σήμερα. Δεύτερη ομάδα που θα βρίσκεται κοντά μας είναι η Πόντι Δραπετσόνας, ο Φοιτητικός Σύλλογος Ποντίου Δραπετσόνας. Και τρίτη ομάδα που θα είναι κοντά μας είναι ο Φοιτητικός Όμιλος Μήμας Μικρασιατικής Μεγάρων. Τους καλωσορίζουμε. Ξαναλέω πάλι πως είναι τιμή μας να είναι κοντά μας αυτή τη συλλογή. Η χρονιά φέτος για μας είναι λίγο δύσκολη. Είναι ένα τουρνουά το οποίο, όπως είπα, διοργανώνουμε τελευταία χρόνια, όμως φέτος έρχεται σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για την περιοχή μας. Το τελευταίο διάστημα η περιοχή, η δικιά μας, ο Δήμος μας και γενικά η περιοχή Αττική είχε ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Μια εθνική τραγωδία συνέβη στην περιοχή τη δικιά μας και καλούμεθα να κάνουμε ένα τουρνουά με λίγο μαύρη καρδιά, να το πω έτσι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να το στηρίξουμε, να μπορέσουμε να στα πλαίσια του εφικτού να γιορτάσουμε κατά κάποιο τρόπο, όσο μπορεί να κάνεις μια γιορτή μέσα σε τέτοιες μέρες. Θα σας μιλήσει για αργότερα και για αυτά τα πράγματα ποιος Βυστικίδης, ο πρώην δήμαρχο μας και γενικός γραμματέας του Δήμου, για όλα αυτά τα οποία συνέβησαν. Θέλουμε να πιστεύουμε πως είναι μια γιορτή το ποδόσφαιρο. Για μας είναι κάτι ξεχωριστό, είναι η δεύτερη ζωή μας το ποδόσφαιρο και μέσα από το ποδόσφαιρο τιμούμε και την ιστορία μας. Θα ήθελα να, δεν ξέρω πώς θα το κάνουμε αυτό, Κώστα μου, να πω ότι θα συζητήσουμε βέβαια για τα διαδικαστικά, αλλά θα ήθελα στο τουρνουά να παίξουμε με μαύρα πενταχιόνια. Αν είναι εύκολο και να έχουμε και το ενός λεπτού συγγύη, θα τα πούμε βέβαια διαδικαστικά μετά. Παρ' όλα αυτά, προσπαθήσουμε να είναι ένα τουρνουά σωστό, καλό, με σεβασμό και με τιμή προς τους νεκρούς της περιοχής μας. Αυτά δεν έχω κάτι παραπάνω να πω. Ευχαριστίες, υγεία θα πω σε όλους. Να έχουν όλοι υγεία στις οικογένειές τους και οι ίδιοι. Καλή ποδοσφαιρική χρονιά να έχετε στις ομάδες σας. Για μας στην Τριγλία είναι ανοιχτή η αγκαλιά μας για όλα τα σωματεία και ιδίως αν τα σωματεία αυτά προέρχονται από τα προσφυγιά και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία και οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεται. Αυτά. Αν θες να μιλήσεις, Δημαρχέ μου, λίγο μετά και μετά να μιλήσουν και πρόσωπο των ομάδων. Ευχαριστώ. Θέλω με τη σειρά μου να σας καλωσορίσω στο γήπεδο της στο γήπεδο Παναγίου της Κούφας, στο γήπεδο που παίζει η Τριγλία Ραφίνας και η Θύελλα Ραφίνας. Πραγματικά μας τιμάτε με τη συμμετοχή σας σε αυτό το τουρνουά και θα ήθελα να απαντήσω σε δύο απλά ερωτήματα που τυχόν δημιουργούνται στο δικό σας το μυαλό. Γιατί Χρυσοστόμια και γιατί η Τριγλία. Χρυσοστόμια γιατί οι ρίζες αυτής της πόλης είναι προσφυγικές. Οι ρίζες της ξεκινάνε από την Τρίγλια Βυθινίας της Μικράς Ασίας, που είναι η πατρίδα του τελευταίου Μητροπολίτη Σμύρνης, του Χρυσόστομου Σμύρνης, κατά κόσμο Χρυσόστομου Καλαφάτη. Επομένως, το έχουμε καθιερώσει για να τιμούμε τον Χρυσόστομο Καλαφάτη, ο οποίος σχετικώς πρόσφατα ανακηρύχθηκε, ήταν αρχές του της δεκαετίας του 90, ανακηρύχθηκε Άγιος από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδας. Έβαλα και το ερώτημα γιατί η Τριγλία. Ο Χρυσόστομος Σμύρνης, Μητροπολίτης Δράμας, όπως ξέρετε, και Μητροπολίτης Σμύρνης με
μετέπειτα. Αγαπούσε πάρα πολύ την τρίγλια Βυθινίας Μικράς Ασίας. Είχε αφήσει ένα πραγματικά μεγάλο έργο σε σχολεία, μεταξουργία, λιμενικά έργα, καινούργιο νεκροταφείο, σχολείο ακόμα για τους λιγοστούς Τούρκους που υπήρχαν στο αμυγές ελληνικό χωριό Κομόπολη της Τρίγλιας. Ήταν και λάτρης του αθλητισμού. Είχε φτιάξει γήπεδο στην Τρίγλια εκείνη την εποχή, μιλώ πριν την καταστροφή του 22. Οι παππούδες μας το λέγανε στάδιο. Γνωρίζετε ακόμα την αγάπη του, την οποία την έδειξε στη Σμύρνη, την αγάπη προς τον αθλητισμό που την έδειξε στη Σμύρνη, όντας πρόεδρος του Απόλλωνα Σμύρνης, αλλά και του Πανιώνιου. Επομένως, συνδέεται, πέρα από τον εκκλησιαστικό τομέα, συνδέεται ο Χρυσόστομος με τον αθλητισμό και γι' αυτόν τον λόγο αποφασίσαμε τότε και είχα τη χαρά να είμαι και αντιπρόεδρος του Συλλόγου της Τριγλίας, Ραφίνας, και καθιερώσαμε αυτό το τουρνουά. Πράγματι, βρισκόμαστε σε μια περίοδο δύσκολη. Ακόμα δεν έχουν συμπληρωθεί 40 μέρες από την καταστροφή που βρήκε την περιοχή μας, αλλά πιστεύω ότι σε μια αθλητική διοργάνωση προς τιμήν του ανυπέρβλητου για μας Χρυσόστομου Σμύρνης δεν θα έπρεπε να την παραλείψουμε. Σας ευχαριστούμε που σε μια κομβική, θα έλεγα, χρονική στιγμή για την πόλη μας ολόκληρη και επομένως και για τα αθλητικά σωματεία της περιοχής, θα βρεθείτε εδώ και θα βοηθήσετε κι εσείς στο να μπορέσουμε να οργανώσουμε μια τελετή που πραγματικά πιστεύω ο Χρυσόστομος Σμύρνης θα ήταν περήφανος για τα νέα παιδιά. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ο πρόεδρος της Μικρασιατικής. Και εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να σας καλησπερίσω. Χαίρομαι που γνωρίζω από κοντά ανθρώπους που καινούν τα νήματα τέτοιων συλλόγων και τέτοιων διοργανώσεων. Θα ήθελα παράλληλα να σας ευχαριστήσω, γιατί για μας ήταν μια ιδιαίτερη έκπληξη και μετέπειτα ιδιαίτερη τιμή. Έκπληξη γιατί είμαστε ένα καινούριο σωματείο, μόλις 2 χρόνων σωματείο, στα χαρτιά επίσημο, αλλά άτοπα, και θα σας εξηγήσω την ιστορία μας. Ήμασταν πολύ πιο πριν υπήρχαμε, και εξού και το συνθετικό όνομα Μήμας και Μικρασιατική. Πριν τον πόλεμο ήταν Μήμας, λόγω του βουνού της Μικράς Ασίας, και Μικρασιατική μετά τον πόλεμο μετονομάστηκε η ομάδα της γειτονιάς μας, θέλοντας λοιπόν να τιμήσουμε από το 1937 αυτή την άτυπη μορφή ομάδος που είχαμε, από την οποία μετέπειτα βγήκανε πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, κυρίως στο Βίζαντα Μεγάρων, και τη χρονιά που βγήκε ο Βίζαντας στην Αλφα Εθνική παίζανε 9 ποδοσφαιριστές από τη γειτονιά μας. Λαμπροί ποδοσφαιριστές, ήθελα να κάνω μια αναφορά στη σύντομη έτσι, ιστορία. Μας έκανε λοιπόν έκπληξη πώς μας μάθατε τόσο σύντομα και μας καλέσατε σε ένα τόσο μεγάλο τουρνουά που εμείς το ξέραμε και μας φαντάζει ακόμα έκπληξη που μας καλέσατε. Μας είπαν ότι σας γνωρίσαμε, σας παρακολουθούμε, βλέπουμε την πορεία σας, χαιρόμαστε δηλαδή μέσα σε αυτά τα 2 χρόνια. Έχουμε κάνει μια τέτοια πορεία αξιοπρόσεκτη. Είμαστε κι εμείς πρόσφυγες από ένα χωριό απέναντι από τις Σινούσες, στο Μελί Μικράς Ασίας. Θέλουμε και τιμούμε όλες αυτές τις διοργανώσεις τις Μικρασιάτικες. Με μεγάλη μας χαρά και τιμή, δηλαδή θα συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε τέτοια εκδήλωση Μικρασιάτικη. Και ιδίως στη συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία από ό,τι έχω καταλάβει δεν είναι απλώς ένα ποδοσφαιρικό τουρνουά. Είναι ένα συμβολικό τουρνουά που κρύβει μέσα του όλη αυτή την πατρίδα, κρύβει μέσα του ένα πολιτιστικό στοιχείο, γιατί όταν μαζεύονται οι Μικρασιάτες τους βγαίνει και αυτό το πράγμα, και καταλήγει σε ένα αθλητικό γεγονός, έτσι, το οποίο αγγίζει και το ψυχισμό μας και την διάθεσή μας για ποδόσφαιρο. Όλα αυτά συνδέονται σε αυτό το γεγονός και με αυτό το γεγονός θέλαμε να πάρουμε την απόφαση να συμμετέχουμε.
Θέλουμε να γνωρίζουμε τέτοιους ανθρώπους, τέτοιους συλλόγους. Είναι πολύ νωρίς για μας για να τους γνωρίζουμε, μας ήρθε πάρα πολύ νωρίς, αλλά μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Έτσι λοιπόν θα ήθελα σε όλους αυτούς που σκέφτηκαν να μας καλέσουν να τους ευχαριστήσω. Η ιδέα της ποδοσφαιρικής μας ομάδος, της γειτονιάς μας, ξεκίνησε από τον παρογμητισμό δύο νεαρών παιδιών πριν 2 χρόνια, οι οποίοι χωρίς να το ξέρει κανένας μας ανέλαβαν όλα τα διαδικαστικά. Έτσι, και καταλήξαμε να έχουμε μια ποδοσφαιρική ομάδα την οποία την προσέχουν ιστορικοί σύλλογοι μέχρι τώρα. Ελπίζω να είναι και η πορεία μας ανάλογη. Έκανα μια αναφορά έτσι μικρή στη σύντομη ιστορία μας, η οποία όμως έχει βάθος χρόνου. Αυτό ήθελα να τονίσω, θέλοντας να συνδέσω και τους ανθρώπους οι οποίοι παίξαν σε αυτή την ομάδα, την άτυπη ομάδα, χρόνια πριν. Να σας ευχαριστήσω, με χαρά μας συμμετέχουμε στο τουρνουά και χαίρομαι που σας γνωρίζω και από κοντά. Να είστε καλά. Θα τους υποδείξω ο κύριος Μαστρόγιαννος. Γεια σας, Μαστρόγιαννος. Ο κύριος Καπατζής ήταν ο πρόεδρος του συλλόγου, παρέλθουσα από τον. Γεια σας. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω πολύ τον Ότρη Ηλίας Ραφίνας για την πρόσκληση μας έκανε να συμμετάσχουμε σε αυτό το τουρνουά. Είναι μεγάλη τιμή για μας, αν και η ομάδα μας δεν είναι μικρή όπως είναι το κύριο Κάμπαξης. Ναι. Δικιά μας η ομάδα έχει 90 χρόνια ιστορίας. Είναι ιδιώθηκε από πόντιους, οι οποίοι ήρθαν από τον έξοδο πόντο. Περάσαμε από πολλά κύματα για να φτιάξουμε αυτήν την ομάδα. Ιδρύθηκε το 1928. Εγώ είχα την τιμή να είμαι να παίξω σε αυτήν την ομάδα, ξεκίνησα από 12 χρονών. Στα 18 μου έφυγα, έκανα μια ανάλογη πορεία, πήγα εθνικό, πήγα προοδευτική, πήγα βίζα μεγάλων, πήγα μαδραϊκό, έκανα την πορεία μου. Σταμάτησα την μπάλα και αποφάσισα να βοηθήσω την ομάδα από όπου αναδύθηκα. Βρήκα πολλές δυσκολίες, βρήκαμε μάλλον, γιατί δεν είμαι από μόνος μου, είναι και ο πρόεδρος ο Λουρίδας που λείπει αυτή τη στιγμή, και ο Παναγιώτης Λουρίδας που λείπει, είναι σε ένα επαγγελματικό ταξίδι. Αναγκαστικά ήρθα εγώ, χαίρομαι που είμαι εδώ, που γνωρίζω ανθρώπους που αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Και πραγματικά είναι μεγάλη μας τιμή που βρισκόμαστε εδώ. Θα ήθελα πάρα πολύ ξανά να ευχαριστήσω που μας καλέσατε και εύχομαι για όλους καλή ποδοσφαιρική σεζόν και χωρίς τραυματισμούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά, ευχαριστούμε εμείς πάρα πολύ. Να περάσουμε στην κλήρωση.